στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επίσης στη Β' Θεσσαλονίκης, τον Θόδωρο τον Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλημέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κουντουγουλίδη, σε εσάς, συνεργάτες, φίλους ακροατές. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Εσείς τώρα προφανώς θα κάνετε το ίδιο ερώτημα και πρώτο ερώτημα που έκανα και στον κύριο Μάρδα. Επειδή γυρνάτε, ειδικά το Σαββατοκύριακο που είστε εδώ, τα χωριά της Υπαίθρου, είστε σε μια δύσκολη περιφέρεια και οι δύο, και μιλάτε και κυρίως καταλαβαίνετε ότι το θέμα των ημερών είναι τα αναδρομικά. Προφανώς. Τι σας λέει ο κόσμος και τι απαντάτε στον κόσμο όταν σας λέει να κάνω αίτηση, θα πάρουμε τίποτα? Τι απαντήσεις δίνετε? Να ξεκαθαρίσω το πρώτο. Λέω σε όλους όσους με ρωτούν, και χθες είχα μια συγκέντρωση γυναικών στην Πειλαία και με ρωτούσαν τι να κάνουμε, για τα αναδρομικά. Και τους λέω βεβαίως και να κάνετε. Έτσι είναι δικαίωμά σας και δεν θέλω να πάρω την ευθύνη να πω σε κάποιον όχι, μη κάνεις, δεν θα τα πάρεις, γιατί έτσι μεθαύριο μπορεί να δικαιωθεί κάποιος δικαστικά και να με κυνηγά γιατί του είπα να μην κάνει. Λοιπόν, λέω σε όσους με ρωτούν, ναι, να κάνουν αιτήσεις έτσι ώστε να διακοπεί η παραγραφή, έτσι να μην περάσει το χρονικό διάστημα που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος κάποια αναδρομικά. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και δεύτερο, να το παλέψει αν μπορεί να δικαιωθεί δικαστικά. Από εκεί πέρα, αυτό που λέω είναι το εξής. Για μας τη Νέα Δημοκρατία, οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις είναι εφαρμοστές. Δεν κρίνω αν είναι σωστές ή λάθος, αλλά έχουμε πει και διαχρονικά υποστηρίζουμε πάντοτε αυτό, ότι όταν υπάρχει μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπως ήταν προκειμένου για τους στρατιωτικούς, για τους ένστολους γενικότερα δηλαδή, έτσι, στρατιωτικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, αστυνομικούς, δικαστικούς, για τους πανεπιστημιακούς, για τους γιατρούς, για όλους αυτούς, υπήρχε μια τελεσίδικη απόφαση. Σεβαστή, έπρεπε να υλοποιηθεί και κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι γιατί έδωσε αυτά τα αναδρομικά με καθυστέρηση 4 ετών. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά τα έδωσε τα μισά, το 50% τον Δεκέμβριο του 2014 και μετά από 4 χρόνια καθυστέρηση αποφάσισαν να δώσουν το άλλο 50%. Άρα λέω λοιπόν ότι ναι, να γίνουν οι προσφυγές για να σταματήσει η δυνατότητα παραγραφής και να διεκδικήσουν τα όποια αναδρομικά. Από εκεί πέρα, αυτό που πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη είναι να αποφασίσει το συντομότερο δυνατό για το ποιες είναι οι αποφάσεις και βεβαίως αυτό που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, γιατί ο κ. Τσίπρας προχθές στη συνέντευξή του, την περίφημη συνέντευξή του στον Α, έκανε ότι δεν το ήξερα. Πρέπει να ξέρουν ότι μετά την πρωτόδικη απόφαση που δικαίωσε και ζητούσε την επιστροφή αναδρομικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, η κυρία Αχτσιόγλου άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Και ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι δεν το ξέρω αυτό και δεν ισχύει. Να το πληροφορηθεί δηλαδή, να το μάθει, αν και είμαι βέβαιος ότι το ήξερε, και απλώς έλεγε για μια ακόμη φορά ψέματα στους Έλληνες πολίτες, ότι το κράτος, η κυρία Αχτσιόγλου, εν προκειμένου υπουργός εργασίας, έχει ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και προφανώς ο χρόνος έως την τελική δικαίωση, αν θα υπάρξει από τα δικαστήρια, είναι αρκετά μεγάλος, γιατί υπάρχουν διάφορες βαθμίδες και κλίμακες έως ότι τελεσιδικήσει μια απόφαση. Μετά το εφετείο ακολουθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Είπατε πριν ότι η Νέα Δημοκρατία θα σεβαστεί τις τελεσίδικες αποφάσεις, όπως έγινε με τα αναδρομικά των δικαστικών, των ενστόλων κτλ. Εδώ τώρα διαβάζω ότι και εσείς οι βουλευτές, που τουλάχιστον την επίμαχη περίοδο ήσασταν βουλευτές, θα πάρετε πίσω αναδρομικά. Είναι έτσι? Δεν το ξέρω. Χθες συζητήθηκε αυτό το ζήτημα. Προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, δεσμεύομαι για κάτι. Ούτε έκανα, ούτε πρόκειται να ασκήσω κανένα ένδικο μέσο, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν πρόκληση σε μια χυμαζόμενη κοινωνία εμείς να διεκδικούμε αναδρομικά. Τελεία και παύλα. Είμαι ξεκάθαρος και έντιμος. Ναι, σε αυτό σας θυμά που λέτε. Απ' την άλλη, εδώ διαβάζω ότι έτσι όπως είναι ψηφισμένη η διαδικασία, είναι μέσα και οι βουλευτές και μάλιστα το ποσό της επιστροφής των αναδρομικών είναι της τάξης των 24.442 ευρώ. 1.111 ευρώ επί 22 μήνες βγαίνει το ποσό αυτό. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε όμως, να σας πω κάτι, γιατί θέλω να μιλάω πάντοτε με ειλικρίνεια. Είναι προφανές, λόγω του ότι οι μισθοί των βουλευτών με βάση και συνταγματική πρόβλεψη σχετίζονται άμεσα με τον μισθό του Προέδρου του Αριουπάγου. Είναι προφανές ότι εφόσον υπάρχει δικαίωση σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς, ανάλογη ρύθμιση πρέπει να γίνει και για τους βουλευτές. Σε ό,τι με αφορά, σας είπα ότι η πρόθεσή μου είναι να μην ασκήσω κανένα ένδικο μέσο για να διεκδικήσω τα χρήματα αυτά. Προφανώς όμως αυτό είναι ατομικό. Δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιος συνάδελφος, ειδικά κάποιοι συνάδελφοι που είναι συνταξιούχοι ή δεν σκοπεύουν να απολυτευτούν, δεν θα κάνουν κάτι ανάλογο. Ναι. Οψόμεθα. Ο κύριος Μάρδας έκανε μία πρόταση πριν από λίγο στην εκπομπή και είπε ότι πρέπει να υπάρξει τροπολογία που να ορίζει, που να αποκλεί από τους βουλευτές αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω.
Αν δεν είμαι αντίθετος εγώ, ας φέρει την τροπολογία η κυβέρνηση, έτσι αυτή μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ ευχαρίστως να την ψηφίσω, αλλά επαναλαμβάνω και το τονίζω. Λόγω του ότι υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη ότι οι βουλευτές ακολουθούν τον μισθό του Προέδρου του Αριουπάγου, προφανώς αν κάποιος συνταξιούχος βουλευτής κάνει προσφυγή λόγω αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας αυτής, θα την κερδίσει. Ναι, ναι. Βέβαια θα πάει στα δικαστήρια και θα περιμένει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά εγώ σας είπα προσωπικά και σε ό,τι με αφορά και είμαι θετικός αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και δεν πρόκειται να ασκήσω κανένα ειδικό μέσο για να διεκδικήσω τέτοια χρήματα. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο επόμενο. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρει ότι μετά την τελευταία συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Όλαφ Σόλτ στο Βερολίνο, η πλευρά της Γερμανίας έκανε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία αφορά να σωθούν μόνο οι χαμηλές συντάξεις από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και όχι οι υψηλές συντάξεις. Αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι ποιες είναι οι χαμηλές συντάξεις και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Τέλος πάντων, σαν είδηση βγαίνει αυτό. Αυτό εκτιμάτε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί... Το διάβασα, κοιτάξτε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που δεν νομίζω να υπάρχει μια υψηλή σύνταξη. Δηλαδή, συντάξεις των 1.200 ευρώ τι θεωρούνται, υψηλές θεωρούνται. Και αν με μια ακόμη λογική, για μια ακόμη φορά πάμε στη λογική, ότι γίνονται περικοπές αυτούς που συσσαγωγικά βάζω τη λέξη είναι υψηλοσυνταξιούχοι. Έτσι παίρνουν 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ. Και δεν γίνουν στους άλλους. Μήπως τελικά φτάσουμε στο σημείο αυτοί που είναι υψηλοσυνταξιούχοι συσσαγωγικά παίρνουν συντάξεις χαμηλότερες από αυτούς που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Και μήπως αδικούμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να έχουν δουλέψει 40 χρόνια για να πάρουν μια σύνταξη 1.200-1.300 ευρώ και τελικά τα χάνουν. Για εμάς η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο και απλό. Καταθέσαμε ήδη και σχετική τροπολογία. Άλλες μειώσεις στις συντάξεις, όλες τις συντάξεις και των χαμηλών συνταξιούχων και των μεσαίων αλλά και των υψηλών συνταξιούχων, αν υπάρχουν υψηλοί συνταξιούχοι μετά την έλαπα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα των μειώσεων των συντάξεων, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Καμιά περικοπή περαιτέρω σύνταξης. Και βεβαίως να μην χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κυβερνώντες, γιατί είναι αυτοί που δύο φορές, ενώ δεν υπήρχε στο αρχικό τρίτο μνημόνιο για να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, δύο φορές με 153 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ψηφίσαν να περικοπούν συντάξεις. Και να μην μας κουνάει το δάχτυλο στη Βουλή ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας τι θα κάνετε, θα το ψηφίσετε. Εμείς έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία την οποία απέρριψε η κυβέρνηση. Λέμε να μην περικοπεί καμία σύνταξη. Και δεν μιλάμε για αναστολή, για ένα εξάμεινο, για να έχουμε τις εκλογές χωρίς μείωση των συντάξεων ή για ένα χρόνο. Εμείς μιλάμε για κατάργηση του νόμου αυτού και για να μην γίνει περαιτέρω καμιά νέα μείωση σύνταξης σε κανέναν άνθρωπο. Ας έρθει η κυβέρνηση να ακολουθήσει την πρότασή μας, που είμαστε ρητοί κατηγορηματικοί και μιλάμε για το σύνολο των συντάξεων. Όχι μόνο για τους συσσαγωγικά βάζω τη λέξη υψηλούς συνταξιούχους. Εντάξει κύριε Καραόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή εβδομάδα.